Αυτή τη στιγμή ισοπεδώνεται μια πόλη Μαριούπολη που υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες πολίτες και πρέπει να απαντήσουν στα fake news. Η Τουρκία είναι ουδέτερη. Μα η Τουρκία είναι η βασική εξοπλιστική δύναμη της Ουκρανίας. Ποιος λέει ότι είναι ουδέτερη η Τουρκία? Ποιος λέει ότι η Τουρκία είναι ουδέτερη? Πού γράφεται αυτό? Η Τουρκία είναι από τις βασικές δυνάμεις που εξοπλίζουν την Ουκρανία. Δεύτερο θέμα. Η Ελλάδα έστειλε όπλα. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Η Ελλάδα έστειλε και τα λιγότερα. Η σοσιαλιστική Πορτογαλία, η σοσιαλιστική Ισπανία. Όλα τα κράτη στηρίζουν ανθρωπιστικά και όπως μπορούν την Ουκρανία. Γιατί οι Ουκρανοί δίνουν ένα αγώνα ελευθερίας. Ένα αγώνα να επιβιώσει το κράτος. Κανείς δεν δίνει τον πόλεμο. Και πιστεύω ούτε ο ρωσικός λαός θέλει τον πόλεμο. Οι λαοί δεν θέλουν να χάνουν τα παιδιά τους για συγκρούσεις απολυταρχών όπως είναι ο κύριος Πούτιν. Ο Πούτιν είναι μια προσωπικότητα η οποία άνοιξε μια πηγή στην καρδιά της Ευρώπης που δεν θα κλείσει εύκολα. Εκατομμύρια πρόσφυγες, χιλιάδες νεκροί, μια χώρα τέσσερις φορές όσο ο ελληνικός πληθυσμός σε απόγνωση, σε διάλυση. Φανταστείτε τέσσερις Ελλάδες μαζί να μην έχουν τρόπο να δουν τα σπίτια τους, τα παιδιά τους. Να βλέπουν τον κόπο τους να καταστρέφεται. Και αυτό μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Ποιος το περίμενε? Ναι, συνέβη και αυτό, γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε. Και η Ελλάδα αυτό που έχει να κάνει είναι όπως τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη να στηρίξει την ανάγκη να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Και ο πόλεμος θα τερματιστεί όταν καταλάβει ο κύριος Πούτιν ότι θα είναι ιτημένος. Όταν θα καταλάβει ότι οι κυρώσεις που έχουν μπει είναι τέτοιες που δεν θα το επιτρέψουν μακροπρόθεσμα να συνεχίσει αυτή την παράνομη εισβολή εις βάρος και του ουκρανικού λαού πάνω απ' όλα, αλλά και του ρωσικού λαού και ιδιαίτερα των φτωχότερων που θα πληγούν από τις οικονομικές κυρώσεις. Τώρα, πρέπει όμως να δούμε και το γείτονά μας. Διότι δεν είναι μόνο αυτοκρατορικά απολυτάσεις ο κύριος Πούτιν, ένα παρόμοιο μοντέλο ο κύριος Ερντογάν. Με καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με παράνομες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο και σε άλλες περιοχές, στη Μέση Ανατολή, στο Βόρειο Κάυκασο, εμπλοκή σε μεγάλες σειράξεις με τους εξοπλισμούς του. Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη? Πρέπει άμεσα να κάνει ευρωστρατό ώστε να υπάρχει μια δύναμη 80-100 χιλιάδων ανθρώπων, και όχι αυτά που διαβάζω σήμερα που εμφανίζονται τα ελληνικά μέσα ότι είναι σημερινή απόφαση. Όχι, οι 5.000 δεν είναι σημερινή απόφαση. Και ας το λέω ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι απόφαση που ανακοίνωσε ο Μπορέλ όταν έγιναν τα γεγονότα στο Αφγανιστάν. Και δεν είναι αυτό, είναι ένα βήμα παλιό. Τώρα, 80 με 100.000 μέχρι το 2025, μιας αποτρεπτικής δύναμης που θα κάνει τον Φιλανδό, τον Πολωνό, τον Εστονό, τον Έλληνα και τον Κύπριο να νιώθουν ότι ό,τι και αν συμβεί και τα 27 κράτη θα είναι ενωμένα να αντιμετωπίσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών τους. Δεύτερο θέμα, κυρώσεις. Όπως μπήκαν οι κυρώσεις στη Ρωσία, πρέπει να ξέρει ο κ. Ερντογάν θα μπουν και κυρώσεις στην Τουρκία. Σε οικονομικό επίπεδο. Αν συνεχίσει μια πολιτική αστάθειας ή αν κάνει κάτι περισσότερο. Να υπάρχει μια αποτρεπτική πολιτική απέναντι στις συμπεριφορές που με τραγικό τρόπο ήρθε στο προσκήνιο λόγω της Ουκρανίας. Και τρίτο, είναι μια παγιά θέμηση μου, την έχω παλέψει πάρα πολύ, την έχει ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ζήτημα της Επιτροπής. Πρέπει τα ευρωπαϊκά κράτη να σταματήσουν να πουλούν όπλα στην Τουρκία. Και ιδιαίτερα οι Γερμανοί και οι Ισπανοί. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να δει τόσα δισεκατομμύρια αντί να τα εξοικονομήσει για την υγεία, για την παιδεία, για το δημογραφικό του σε εξοπλισμούς και παράλληλα κάποιοι άλλοι να εξοπλίσουν και την Τουρκία. Όταν ξέρουν πολύ καλά τις αναθεωρητικές του απόψεις. Πρέπει λοιπόν να αποφασιστεί εμπάργκο όπλων στην Τουρκία άμεσα. Και το λέω γιατί. Πριν από μερικά χρόνια έρχονταν πολλοί συνάδελφοι από τα ανατολικά κράτη και έλεγαν στους Γερμανούς και σε άλλους ότι μπορεί, αν δεν υπάρχει μια πολιτική απέναντι στον Πούτιν, να πάμε σε ακραίες καταστάσεις. Και περιφρονούσαν τις φοβίες τους. Να τα λοιπόν που τα είδαμε. Κανείς δεν πρέπει να περιφρονεί τη φοβία κανενός. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ενώσουμε τις ανάγκες μας, να ενώσουμε τις φοβίες μας, να ενώσουμε τα προβλήματά μας και όλοι μαζί η Ευρώπη να έχει περισσότερα κοινά εργαλεία και ευημερίας και σταθερότητας και γεωπολιτικής ισχύς. Εγώ δεν θέλω την Ευρώπη να αυξήσει τους εθνικούς στρατούς. Δεν έχει μια αξία αυτό να συμβεί. Αλλά θέλω μια Ευρώπη να αυξήσει
τη συλλογική της άμυνα όλων των κρατών μαζί. Και αυτό για μένα θα είναι ένα κρίσιμο debate που θα γίνει τους επόμενους μήνες μετά τις γαλλικές εκλογές και πρέπει η κυβέρνηση και εμείς ως πολιτικές δυνάμεις να είμαστε έτοιμοι όπου συμμετέχουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό είναι το εθνικό μας συμφέρον. Κάτι τελευταίο. Διαβάζουμε πολλά, ακούμε πολλά. Η ουσία για την Ουκρανία είναι μία. Το διεθνές δίκαιο. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη ευκόλως να ανασύρουμε από τα πόρτα χρόνια της μεταπολίτευσης διλήμματα που ανήκει η Ελλάδα, να ανήκουμε στη Δύση. Η Ελλάδα είναι για τη Δύση ό,τι είναι η μάνα για το παιδί, πολιτισμικά και ιστορικά. Τι είναι ο δυτικός πολιτισμός? Το αρχαίο ρωμαϊκό δίκαιο, ο ελληνικός πολιτισμός και η χριστιανική θρησκεία. Αυτά τα τρία είναι αυτά που σηκώνται. Όποιος πάει σε ένα μουσείο της Ευρώπης και δει τα έργα του δυτικού πολιτισμού, αυτά είναι. Η ελληνική μυθολογία. Άρα εμείς δεν ανήκουμε. Εμείς η Δύση είναι ένα μεγάλο αναπόσπαστο κομμάτι του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Εδώ όμως τίθεται ένα άλλο θέμα. Το διεθνές δίκαιο. Εμείς λοιπόν τη στάση μας ως ΠΑΣΟΚ δεν την καθορίζουμε βάσει κρατών, αλλά βάσει του διεθνούς δικαίου. Είμαστε πάντα και θα είμαστε πάντα με την πλευρά του σεβασμού του. Και όταν το καταπατά η Ρωσία, η Αμερική ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα είμαστε απέναντι, διότι αυτό είναι το εθνικό μας συμφέρον, αυτό είναι το αξιακό μας φορτίο και το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός με την κυπριακή τραγωδία και τον Ατύλλα. Άρα, ό,τι και να γίνει, όποιος το καταπατά, θα είναι για μας καταδικαστέως, είτε είναι στην Ανατολή, είτε είναι στη Δύση. Σας ευχαριστώ πολύ.